Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πολύ τα μέλη των βετεράνων ποδοσφαιριστών Νεορδέας, ιδίως αυτούς που πήρανε πάνω τους την όλη εκδήλωση και την τρέξανε μέχρι εδώ. Είναι σημαντική η προσπάθειά τους για να φέρουν εις πέρας όλο αυτό που θα γίνει σήμερα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας στήριξε, τους χορηγούς αλλά και τον απλό όλο τον κόσμο, γιατί με την οικονομική συνδρομή τους θα μπορέσει το Κέντρο Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες να πάρει μια σημαντική βοήθεια για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του. Βλέποντας την μεγάλη προσπάθεια που κάνει το κέντρο, αποφασίσαμε φέτος για δεύτερη φορά να τους στηρίξουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια για αυτούς, όχι μόνο βέβαια για αυτούς, για τα παιδιά, αλλά και για όλες τις οικογένειες. Το μήνυμά μας εν ώψη των εορτών, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και καλό Πάσχα να έχουμε, πάνω απ' όλα υγεία. Και εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτές τις ημέρες χρειάζεται να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Επίσης να μην ξεχάσω και τους ποδοσφαιριστές όλους που θα λάβουν μέρος σήμερα, που και αυτοί από τη μεριά τους βοηθάνε την όλη προσπάθεια. Εμείς σήμερα το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, τους βετεράνους της περιοχής της Εορδέας και όχι μόνο, στα παιδιά που είναι πολύ μακριά για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Κάνουν πράξη το νους υγιής εν σώματι υγιή. Το μόνο επαναλαμβάνω που μπορούμε να τους πούμε είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας στηρίζουν, είναι η δεύτερη και πολλές άλλες φορές, περισσότερες φορές δηλαδή, μας έχουν βοηθήσει που δεν έχει ακουστεί και δεν θέλουν να το πούν. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι σε όλους καλή ανάσταση. Πράγματι, η ανάσταση να έρθει και για το κέντρο μας, για το κέντρο Φροντίδας. Με τέτοιες προσπάθειες, νομίζω ότι η ανάσταση θα είναι και πιο κοντά στο κέντρο.